Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αμαλιάδας, εσύ γνωρίζεις να έγιναν συγκεκριμένες προσπάθειες προκειμένου να πουληθούν κάποια βρέφη? Είμαι γνωστής για μία στην οποία έγινα μάρτυρας και συγκεκριμένα στην προσπάθεια παράνομης υιοθεσίας πώλησης, θα το λέγα εγώ, του Παναγιώτη. Του Παναγιώτη. Του Παναγιώτη. Είναι το παιδάκι της Καλλιόπης που έφυγε τώρα, τον Αύγουστο. Ακριβώς. Είναι το τελευταίο παιδί. Θέλεις να μας πεις τι είδες? Είδα την μητέρα του Παναγιώτη, την οποία δεν την γνωρίζω, δηλαδή την αναγνώρισα τώρα τελευταία λόγω της δημοσιότητας και της έκθεσης που είχε πάρει το θέμα, και την Ειρήνη. Την Ειρήνη Δημουλτζούκου. Και αγκαλιά τον Παναγιώτη. Την είδα σε μία βιντεοκλήση, η οποία έγινε και τελείως άλλο λόγο, δηλαδή καμία σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Συγγνώμη. Αυτή η βιντεοκλήση χρονικά πότε έγινε? Δηλαδή θέλω να σου πω τι ηλικία έχει ο Παναγιώτης. Ήταν μηνών. Μετά τον τρίτο μήνα, αλλά μικρότερος από 6. Μικρότερος από 6, έτσι. Θυμάσαι τι είδες εκείνη τη στιγμή? Είδα τη μαμά του Παναγιώτη να κρατάει τον Παναγιώτη, ένα παιδάκι το οποίο ήταν πολύ πρόσχαρο και κινητικό, και την Μουτσούκο να κάθεται ακριβώς δίπλα. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Και πώς έγινες εσύ κοινωνός αυτής της βιντεοκλήσης? Ίσως γιατί ένα άτομο το οποίο εμπλέκεται είναι κοινός γνωστός μας. Και αυτό το πρόσωπο σου δείχνει σε βιντεοκλήση, βρίσκεται σε βιντεοκλήση εκείνη τη στιγμή? Εκείνη τη στιγμή μαζί μου. Για τελείως τυχαίο λόγο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος σημαντικός λόγος. Και μου λέει, κάτσε να σου δείξω. Και μου γυρνάει την κάμερα και βλέπω μία μαμά με ένα παιδί στην αγκαλιά, τον Παναγιώτη και τη μαμά του, και εκείνη την ώρα θεώρησε ότι είναι και ο μεγάλος αδερφός του μωρού. Πέρασε την Ειρήνη για τον μεγάλο αδερφό του μωρού. Και τι σου είπε, σου είπε ότι προσπαθούσαν να τον πουλήσουν τον Παναγιώτη? Και κάποια στιγμή μετά που μιλήσαμε, όχι εκείνη τη στιγμή, λέω να σε ρωτήσω, τι φάση όλο, τι έχει παιχτεί, τι ήταν το μωρό? Μου λέει, πάμε για υιοθεσία για ένα ζευγάρι. Και λέω, προχώρησε. Και μου λέει όχι. Σου είπα από πού ήταν αυτό το ζευγάρι? Από Πελοπόννησο. Αν δεν κάνω λάθος, μου είχε αναφέρει ότι είναι αρκετά γνωστός λόγω αξιώματος. Και γιατί δεν προχώρησε αυτό το... Αυτή ήταν και η ερώτηση δική μου. Και η απάντηση που πήρα είναι ότι ο παιδίατρος του ζευγαριού διέγνωσε κάποιο πρόβλημα με τα μάτια του παιδιού. Κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα να αντιληφθώ στα 10 δευτερόλεπτα δηλαδή που είχα την εικόνα. Ναι, αλλά βλέποντας τον Παναγιώτη, όλοι παρακολουθούμε τώρα, ας πούμε, στις εικόνες, το ότι όντως αυτό το παιδάκι είχε ένα πρόβλημα στα μάτια. Τώρα, όταν παρατηρείς πάρα πολύ ωραία ένα παιδί. Άρα λοιπόν δεν προχωράει. Αυτός ο κοινός γνωστός σου είπε και κάτι άλλο? Γιατί αν προσπάθησα να δώσουν, ας πούμε, τον Παναγιώτη κάπου αλλού. Ναι, μου είπε ότι δεν πειράζει, δεν έγινε και κάτι. Υπάρχει άλλο ζευγάρι το οποίο δίνει μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή γύρω στις 50 με 60.000 ευρώ. Και το οποίο είναι ένα γνωστό ζευγάρι, πολύ ευκατάστατο. Και ήθελαν τον Παναγιώτη για εκείνους ή για να τον δώσουν κάπου αλλού? Εκ των υστέρων, καιρό μετά, μου είπε ότι θα το έπαιρναν εκείνοι για να το δώσουν κάπου αλλού. Κάπου αλλού. Και το δεύτερο ζευγάρι δεν ξέρω γιατί προχώρησε. Τώρα ούτε μπορώ να συμπέρω αν ήταν. Θεωρώ ότι είναι όντως για τους λόγους υγείας. Ένα ζευγάρι θέλει να πάρει ένα υγιές παιδί. Δεν ξέρω τι θέμα μπορεί να έχει το παιδί με τα ματάκια του, αν ήταν κάτι σοβαρό ή κάτι το οποίο ήταν μια αναστρέψιμο. Η μαρτυρία λοιπόν είναι συγκλονιστική. Ο μάρτυρας ο οποίος μιλάει, επαναλαμβάνω, έχει εισφέρει στοιχεία στο ανθρωποκτονιών. Λέει, κύριε Ντούγκα, ότι όταν ο Παναγιωτάκης ήταν γύρω 4-5 μηνών, στο πλαίσιο μιας βιντεοκλήσης που είχε με ένα πρόσωπο που είναι μεσάζων αυτού του κυκλώματος, το πρόσωπο αυτό του έδειξε εκείνη τη στιγμή την Ειρήνη, την εντολέασε στην Καλλιόπη και τον Παναγιωτάκη. Και όταν το άκουσα. Και προσπαθούσαν ουσιαστικά
να τον πουλήσουν τον Παναγιώτη, ο οποίος τελικά δεν επωλήθη, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί αγοραστή σε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο το οποίο κατοικεί στην Πελοπόννησο και στη συνέχεια ένα άλλο ζευγάρι το οποίο είναι επιφανές, εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε πρόβλημα με τα ματάκια του. Οπότε θέλω να σε ακούσω, Τάσο, γιατί πραγματικά αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα είναι συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά. Εγώ αυτό που έχω να πω, καταρχήν αυτό που καταγγέλλεται είναι εξοργιστικό, είναι συγκλονιστικό, είναι ξεκάθαρο, σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Δεν νομίζω αλλά ότι υπάρχει... εμπλέκει και την εντολέα σου, Τάσο. Εμπλέκει την εντολέα σε μία βιντεοκλήση. Μετά από ό,τι καταλαβαίνω, ότι μπορεί να έγινε μία τυχαία βιντεοκλήση. Έτσι καταλαβαίνω και πραγματικά. Η βιντεοκλήση έδειχνε την εντολέα σου, του Μουρτζούκου. Να κρατάει, όχι να μιλάει. Και τον Παναγιώτη μαζί με το πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται στο κύκλωμα. Ακριβώς. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι εξοργιστικό. Χαίρομαι που ο μάρτυρας αυτός έχει καταθέσει στις αρχές. Γιατί πραγματικά θέλω και εγώ να μάθω. Έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι γίνεται σε όσα καταγγέλλονται. Και μπορώ να σου πω πραγματικά για την εντολέα μου. Δεν ξέρω τι, τι συζητήσεις μπορεί να έχει κάνει η Μουρτζούκου από πίσω ή όχι τρίτος. Ότι σαφώς δεν αισθανθούν όλα αυτά. Ήθελε η εντολέα σου να πουλήσει τον Παναγιώτη. Σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό και πόσο χάλια είναι ψυχολογικά και πόσο έχει παλέψει για αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χαίρομαι που έχει καταθέσει. Στις αρχές το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, είναι σημαντικό. Και έχει δώσει και το όνομα του μεσάζοντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να δούμε τι ακριβώς γινόταν σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την υπόθεση. Η εντολέα σου τι λέει όλα αυτά? Έκανε αυτό το ραντεβού, έχεις επικοινωνήσει δεν μαζί? Δεν έχω επικοινωνήσει, τώρα το είδα και εγώ. Δεν το ήξερα το συγκεκριμένο. Μήπως θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί? Σαφώς θα επικοινωνήσω τις επόμενες ώρες μαζί της. Αλλά επειδή πραγματικά γνωρίζω την εντολέα μου και δεν ξέρω αν κάποιοι τρίτοι. Ποιοι πίσω. Τρίτοι. Κάποιοι τρίτοι, δεν μπορώ να πω. Κάποιοι τρίτοι, εννοώ, μην με βάλεις να πω όνομα. Ναι. Κάποιοι τρίτοι, καταλαβαίνεις εσύ τι εννοώ, κανόνιζαν κάτι άλλο από πίσω για να κάνουν το οτιδήποτε παράνομο. Αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου τη φωτιά για κανέναν. Πραγματικά όμως, τις επόμενες ώρες θα επικοινωνήσουμε την εντολέα μου και θα μπορώ να σου επιβεβαιώσω. Μήπως αν... θα πρέπει η εντολέα σου να θυμηθεί αυτό το ραντεβού? Φαντάζομαι ότι η εντολέα μου, αν επικοινωνήσω μαζί. Και να μας εξηγήσει και το λόγο για τον οποίο πήγε ότι... σε αυτό το ραντεβού. Και αν έχει πάει και σε αυτό το ραντεβού και αν έχει γίνει. Αυτό το ραντεβού, φαντάζομαι ότι πρέπει να πει πολλά πράγματα οι εντολές μου.